Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και μας δίνετε και ευκαιρία έτσι να αναπτύξουμε και τις ιδέες μας και τι έχουμε κάνει για τους Δήμους και ποια θέση βρισκόμαστε. Νομίζω είμαστε στην εποχή που πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει αρκετά πράγματα. Ακριβώς. Και εσάς σας πετυχαίνουμε σε μια περίοδο που ουσιαστικά, και να ξεκινήσω και με αυτό που είπατε, ξεκινάτε μια διαδικασία και να παρουσιάζετε και τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής και ό,τι έχετε καταφέρει μέχρι στιγμής. Μιας και θα ξαναδιεκδικήσετε με την Δημοτική σας παράταξη ξανά την ψήφο και εμπιστοσύνη των πολιτών και κατοίκων του Δήμου Ζήρου στις ερχόμενες εκλογές του Μαΐου. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο από αυτό το κομμάτι των έργων και όσα έχουν συντελεστεί στο Δήμο σας. Πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με έργα υποδομής που έχετε πραγματοποιήσει σαν Δήμο Ζήρου και τι σχεδιασμό έχετε για ολοκλήρωση ακόμα κάποιων έργων το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, τα έργα που εκτελεί ένας Δήμος σήμερα είναι ποικίλα και βρίσκονται είναι σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν αναφέρεται, πολύ σημαντικό είναι τα έργα υποδομής. Όταν λέμε έργα υποδομής και τα έργα περιβάλλοντος, είναι η βιολογική και οι υδρεύσεις, όλα αυτά τα έργα που διασφαλίζουν, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Εμείς στο θέμα στη διαχείριση των αστικών λοιμάτων έχουμε πάει αρκετά πάρα πολύ καλά. Έχουμε ολοκληρώσει στο εσωτερικό δίκτυο των καθάρτων της Φιλιππιάδας. Μαζί την επέκταση του βιολογικού της Φιλιππιάδας, όχι και αυτό ολοκληρωθεί, σε ένα ποσοστό 95%. Άρα μιλάμε για τη Φιλιππιάδα ότι είναι κατά ένα ποσοστό 90% και 92% περίπου, είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο αποχέτευσης και λειτουργεί και ο βιολογικός της, ένα έργο δηλαδή που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη Φιλιππιάδα. Παράλληλα έχουμε δημοπρατήσει το εσωτερικό δίκτυο καθάρτων και αστικών λοιμάτων του Δησπορτικού, και αυτές τις μέρες ξεκινάει η εγκατάσταση του εργολάβου. Μάλιστα. Ήταν ένα έργο που το κυνηγούσαμε αρκετό καιρό. Ολοκληρώσαμε και τη μελέτη, την υποβάλαμε στην περιφέρεια. Χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, δημοπρατήθηκε και υπογράφηκε σύμβαση και ξεκινάει ο εργολάβος. Γίνεται η εγκατάσταση, όπως είπα και πιο πριν. Παράλληλα, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε ένα τομέα το οποίο υπέφερε πολύ ο Δήμος μας και ιδιαίτερα οι τοπικές κοινότητες, όπως ήταν την ίδρυυση. Στην ίδρυυση υπήρχαν άνευροι οικισμοί χωρίς να έχουν δίκτυο ίδρυυσης, όπως το ακούτε δηλαδή, ας φαίνεται παράξενος συνολικούς, και χωρίς να έχουν καθόλου νερό και το καλοκαίρι ακόμη, όπως είναι ο οικισμός στα Μελιανά. Φανταστείτε δηλαδή ένα οικισμό 200 κατοίκων, μονίμων κατοίκων, που το νερό σταματούσε το Μάιο και ερχόταν πάλι ξεκινούσε πάλι η δροδότηση το Σεπτέμβριο. Αυτά τα θεραπεύσαμε, εκτελέσαμε πάρα πολλά έργα ίδρυυσης και με τη βοήθεια του Φιλόδημου, αλλά και με τη βοήθεια του ΕΣΠΑ. Και είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο και βέβαια έχουμε προγραμματίσουμε συνέχεια και εκτελούμε και μελέτες για την αναβάθμιση των δικτύων ίδρυσης. Μάλιστα. Τώρα για τα οδικά δίκτυα έχει γίνει αρκετή δουλειά και όσον αφορά την αστική οδοποιία, η οποία είναι και λίγο δύσκολη, γιατί όταν εκτελούνται έργα αποχέτευσης, ξέρετε, αφήνουν πληγές η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Όσο μπορούμε στη Φιλιππιάδα μαζεύουμε την κατάσταση στο εσωτερικό δίκτυο των δημοτικών οδών, αλλά δουλέψουμε πάρα πολύ στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο ποσοστό των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων έχουν πλέον δρόμο με άσφαλτο και ασφαλές δρόμο και να μπορούν να μετακινούν τα προϊόντα τους και να εξυπηρετούνται, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Δήμος Ζηρού είναι ένας κτηνοτροφικός Δήμος, στο οποίο η τοπική κοινωνία και γενικά η διαχείριση, η οικονομική διαχείριση στρέφεται γύρω από την κτηνοτροφία. Οπότε από την αρχή θέσαμε σαν στόχο να υπάρχουν πολύ καλές υποδομές όσον αφορά την ίδρυυση και την πρόσβαση στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, χειροστάσια, κτηνοτροφία και ποιμνιοστάσια. Και είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι γιατί συνέχεια δημοπρατήσαμε έργα και τώρα ακόμη έχουμε εκτελούμε αρκετά έργα προσβασιμότητας. Αυτό και στηρίζει τους κτηνοτρόφους που είναι, όπως είπα και πριν, κατά κύριο λόγο οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Μιλήσατε για τα έργα υποδομής, μιλήσατε και για το κομμάτι του βιολογικού και για τα έργα για την ίδρυυση περιοχών που αντιμετώπιζαν και προβλήματα. Να σταθούμε όμως λίγο και στο κομμάτι των δημόσιων χώρων. Είδαμε κατά την θητεία σας να γίνονται και κάποιες παρεμβάσεις και στην κεντρική πλατεία της Φιλιππιάδας, αλλά να βάζετε ζητήματα και σε όμορα χωριά έτσι, του Δήμου. Σε αυτόν τον τομέα πού βρισκόμαστε, κύριε Δημαρχέ?
Κοιτάξτε, σε αστικές αναπλάσεις, εγώ είχα μιλήσει και προεκλογικά πριν εκλεγώ, δηλαδή ότι θα είμαστε πολύ επιθετικοί όσον αφορά στις αστικές αναπλάσεις, γιατί υπήρχε μια κατάσταση, μπορώ να την πω και χαόδης, όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους και θέλανε οπωσδήποτε αναβάθμιση όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και ιδιαίτερα της Φιλιππιάδας και της Προτικού που είναι τα αστικά κέντρα του Δήμου μας. Στην Φιλιππιάδα έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά. Έχουν αλλάξει αρκετοί κοινόχρηστοι χώροι, έχουν γίνει αρκετές αναπλάσεις. Είναι εμφανές δηλαδή και, και σε έναν επισκέπτη, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που εισέρχεται στην πόλη. Αλλά υπάρχει μια ροή έργων όσον αφορά στις αστικές αναβαθμίσεις, η οποία δεν σταματάει ακόμη. Και προχθές υποβάλαμε πρόταση για αναβαθμίσεις πλατιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε καινούριους διαγωνισμούς και εκτελούμε συνέχεια και μελέτες ώστε να είμαστε όριμοι και να μπορούμε, γιατί ξέρετε, οι αστικές αναπλάσεις είναι ένα ιδιαίτερος, έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία. Σωστό, ναι. Γιατί και να απαιτεί να υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση, δηλαδή αυτό που, που συντάσσεται στη μελέτη πρέπει να κατά 100% να εκτελείται και να εφαρμόζεται όταν, στο έδαφος όταν υλοποιείται το έργο. Και παράλληλα πρέπει και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ακόμα στις θέσεις τους και να μην υποκύπτουν σε οποιαδήποτε πιέσεις και σε οποιαδήποτε μικροσυμφέροντα κτλ. Όσο αν ακούγεται εύκολο αυτό, στην πορεία είναι δύσκολο. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ αποφασιστικοί όσον αφορά τις αστικές αναπλάσεις. Και βέβαια είχαμε αρκετές επιτυχίες και αρκετά προβλήματα, όπως είναι γνωστό με την πλατεία του Σπορτικού, στην οποία δημοπρατήσαμε ένα έργο για να κατασκευάσουμε πλατεία στο Σπορτικό, το οποίο δεν έχει πλατεία. Και ανταυτού υπογράψουμε σύμβαση με τον εργολάβο και κάποιοι οι οποίοι θυγόταν τα προσωπικά του συμφέροντα μας τρέχουν στα δικαστήρια και τώρα αντί να κάνουμε φίλους στο έργο, πηγαίνουμε και δικαιολογούμαστε και προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι ήταν σωστές οι μελέτες και ότι τα οδικά δίκτυα είναι έτσι όπως τα παρουσιάζαμε. Δηλαδή πράγματα τα οποία μας φέρνουν αρκετά χρόνια. Παρ' όλα αυτά είμαστε αρκετά αποφασιστικοί και τα έργα αυτά θα εκτελεστούν όπως και να έχει. Μάλιστα, σαφής. Επειδή προκάλεσε και ένα θέμα και στην τοπική κοινωνία η συγκεκριμένη διαδικασία στο Θεσπρωτικό, θεωρείτε ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό η αντίδραση των συγκεκριμένων κατοίκων ή οι κάτοικοι του Θεσπρωτικού αντιδρούσαν συνολικά σε αυτόν τον σχεδιασμό? Είναι καθολικό αίτημα των κατοίκων του Θεσπρωτικού να γίνει αυτή η πλατεία. Μάλιστα. Αλλά πάντα και δεν ξέρω τι προηγούμενες θητείες τι γινότανε, αλλά ήταν δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι, οι οποίοι δεν τη θέλανε την πλατεία και αυτοί αναγκαστικά, λειτουργώντας βασικά, όπως σας το είπα, και προσωπικό τους συμφέρον, αρχίζουν και καταγγέλνουν το δημόσιο έργο και πριν να εκτελεστεί. Εμείς καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο, σας είπα, ώστε να υπογράψουμε τη σύμβαση για την εγκατασταθεί ο εργολάβος και να ξεκινήσει το έργο. Παρ' όλα αυτά, για τις καταγγελίες, ξέρετε, όταν αρχίζουν οι καταγγελίες και οι ενστάσεις επί του έργου, αυτά εξετάζονται από πάρα πολλές υπηρεσίες και υπάρχει μια καθυστέρηση πάντα και τα δημόσια έργα υπάρχει. Μάλιστα. Να πάμε λίγο όμως και στο πρόγραμμα και το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο θα ήδη θεωρώ ότι διαμορφώνεται και θα το κοινοποιήσετε και στους κατοίκους εν ώψη και των εκλογών του Μαΐου. Αν μπορούμε να σχηματοποιήσουμε έτσι 5 ή 10, ας το πούμε, προτάσεις για την επόμενη μέρα στη Φιλιππιάδα αλλά και συνολικά στο Δήμο Ζήρου, ποια είναι τα κεντρικά στοιχήματα για εσάς που θα διεκδικήσετε μια νέα θητεία? Κοιτάξτε, εμείς το στίγμα μας το έχουμε δώσει ήδη από τη θητεία που έχουμε. Και εγώ είμαι με καθαρή συνείδηση, ξανακατεβαίνω πάλι στις εκλογές μαζί με τη δημοτική μου ομάδα, η οποία εμπλουτίζεται και ανανεώνεται, όπως πρέπει να γίνεται πάντα στις θητείες. Αυτό που ήθελα να δουλέψω εκτός των έργων, το οποίο είναι και η ειδικότητά μου ως μηχανικός, ήταν να δουλέψω πάρα πολύ στην οτροπία του κόσμου, πώς αντιλαμβάνεται τον Δήμο σαν μια δημόσια υπηρεσία. Γιατί ο Δήμος πάνω απ' όλα είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι εκεί για να προσφέρει. Έχει τους πρακτικούς μηχανισμούς, έχει τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία εισπράττει από τον κόσμο, αλλά πάνω απ' όλα είναι μια παροχή υπηρεσιών. Άρα ήθελα, και το δούλεψα αρκετά πάρα πολύ στο θητείο μου, να υπάρχει εμπιστοσύνη από τον κόσμο στις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπηρεσίες τους να μην λειτουργούν μεροληπτικά στους πολίτες, είτε κρίνοντας με κομματικά κριτήρια, είτε με οικονομικά, είτε με κοινωνικά. Όλοι οι πολίτες είναι οι ίδιοι και αυτό που είναι δίκαιο θα γίνει από το Δήμο. Αυτό πιστεύω ότι το έχουν καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Άρα, το κομμάτι, ο τομέας της εμπιστοσύνης του Δημότη προς τις υπηρεσίες και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποκατασταθεί πλήρως
Ανά μην πω 100%, ας πούμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ξέρετε υπάρχουν πάντα και αντιδράσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που έλεγα, ότι η στήριξη του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα του πρωτογενής και του δευτερογενούς τομέα που δραστηριοποιείται στην περιοχή μας, είναι αυτή που θα συνεχιστεί και στην επόμενη προγραμματική δημοτική περίοδο. Ήδη, αν κάποιος παρακολουθήσει ποιες μελέτες εκτελούνται συνεχώς από το Δήμο και οριμάζουν, θα δει ότι είναι η πρώτη προτεραιότητά μας, ο ιδιωτικός τομέας. Γιατί από την άποψη, εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν σωστές υποδομές ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να επενδύσουν ιδιώτες πάνω στην περιοχή μας, όποιος δημόσιος φορέας είναι αυτός, και να, είτε είναι Δήμος είτε είναι Περιφέρεια, δεν θα έχει επιτυχία στα αριότητα. Είναι η πεποίθησή μου ότι πρώτα απ' όλα τραβάνε οι ιδιώτες μπροστά και εμείς ερχόμαστε από πίσω σαν δημόσιο να έχουμε την ομπρέλα της νομιμότητας και των άρτιων υποδομών ώστε να μπορούν και να επενδύσουν και να φτιαχτούν όλες τις επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η θέση της Κηλικιάδας όσον αφορά τη θέση που έχει στα οδικά δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ ο οδικός χάρτης και με την κατασκευή της Ιωνίας Οδού. Μιλάτε για τους οδικούς άξονες, τους νέους. Άξονες, ναι. Με την κατασκευή της Ιωνίας Οδού, αλλά και με τη σύνδεση της Ιωνίας Οδού με τη Γέφυρα Καλογιούρη και κατ' επέκταση με την Τρέβεζα. Mm-hmm. Οπότε και στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο κηρύσσονται οι απολωτριώσεις για την είσοδο της Κηλικιάδας προς την Ιωνία Οδό. Ένα κομμάτι δηλαδή που αφορά καθαρά την πόλη της Κηλικιάδας, όσον αφορά την είσοδο της από την Καμπή προς την Κηλικιάδα, όπως το έχουν περάσει και το έχουν δει. Ένα απαραίτητο έργο και γίνεται και μια αναβάθμιση της τεχνικής οδού που διέρχεται μέσα στην Κηλικιάδα με μέτρα ασφαλείας και με φωτισμούς. Δηλαδή τα οδικά δίκτυα και η εξυπηρέτηση του πολίτη στις πόλεις μας. Παράλληλα, δουλεύουμε αρκετά στις οδοποιίες και στην εμπορική ενότητα της Πρωτικού, γιατί υπάρχουν και εκεί αρκετές ελλείψεις, με την περιφερειακή οδότητα της Πρωτικού και κάποιες άλλες οδούς, οι οποίες είναι κύριες μέσα από αναβασμούς και συνδέονται τους οικισμούς, οι οποίες σε συνεργασία βέβαια με την περιφέρεια, η οποία είναι πολύ άρτια η συνεργασία που έχουμε σε όλα τα επίπεδα και προχωράμε, είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι στην ανάπτυξη των οδικών δικτύων. Μάλιστα. Να σταθώ λίγο στο κομμάτι των οδικών δικτύων και του πιο συγκεκριμένα και του οδικού άξονα της Ιωνίας και της σύνδεσης και της πόλης της Πρέβεζας με τον Δήμο Ζηρού και κατ' επέκταση και με την παράκαμψη που θα ενωθεί και με την Ιόνια. Είναι ένα έργο το οποίο έχει απασχολήσει και τους κατοίκους της Πρέβεζας και τους κατοίκους του Λούρου, πιο συγκεκριμένα της Δημοτικής Ενότητας Λούρου και τους κατοίκους της Φιλιππιάδας. Οπότε μιλάμε για ένα συνολικό σχεδιασμό. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν βήματα και στο κομμάτι της ενότητας των δύο Δήμων και της συνεργασίας ακόμα περισσότερο πιο έντονης με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει η συγκεκριμένη σύνδεση? Κοιτάξτε, σαν έργο η σύνδεση την Πρέβεζα με την Ιόνια εδώ, κακά τα ψέματα, είναι λίγο μεγάλο για να υλοποιηθεί με τη μία. Mm-hmm. Αυτό που έχω υπόψη και αυτό που θα γίνει τελικά είναι ότι θα γίνει σταδιακά, έτσι όπως προχωράνε και οι χρηματοδοτήσεις. Για παράδειγμα, mm-hmm. η σύνδεση της Ιωνίας Οδού με τη Γέφυρα Καλογύρω, η οποία είναι νέα χάραξη, mm-hmm. δεν είναι βελτίωση εφιστάμενης οδού, είναι νέα χάραξη και απολωτριώσεις, θα χρηματοδοτηθεί 100% από την περιφέρεια Επίρου και όταν γίνει οριστική μελέτη, γιατί δεν είναι η οριστική μελέτη ακόμα έτοιμη, θα μπει προς τη φάση υλοποίησης, την εξασφάλιση δηλαδή των απαλωτριώσεων, τη χρηματοδότηση και τη δημοπράτηση του έργου. Άρα νομίζω ότι αυτό θα γίνει σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα η βελτίωση του ήδη υπάρχοντος δρόμου και κάποιες παρακάμψεις, όπως είπατε πολύ σωστά στο Λούρο, για τη σύνδεση της Πρέβεζας με τη Γέφυρα Καλογύρω και κατ' επέκταση με την Ιωνία εδώ, νομίζω ότι θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Ότι θα είναι και οριστική και μελέτη. Γιατί ξέρετε, αν δεν έχετε μία οριστική μελέτη εφαρμογής, mm-hmm. δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο. Μάλιστα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχετε και μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα, όταν οι πολίτες ακούν πολλές φορές αυτές τις διαδικασίες με τις απαλωτριώσεις και με όλη αυτή την συζήτηση, έρχονται στο μυαλό τους και τα ζητήματα γραφειοκρατίας που πολλές φορές μπαίνουν στο ελληνικό κράτος, καλός ή κακός. Έχουν αποποιηθεί πολλοί οι διαδικασίες από τον απαλωτριώσεων, να ξέρετε. Ότι η απαλωτρίωση είναι κάτι των 17 στρεμμάτων, κηρύσσεται με απόφαση της κήρυξης από τον Περιφερειάρχη, και αυτά που είναι πάνω από τα 17 στρέμματα, η διαδικασία της κήρυξης έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, γίνεται η κήρυξη της απαλωτρίωσης, ορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδας των αξιών
από το πρωτοδικείο ή από το δικαστήριο, από το πρωτοδικείο μια διαδικασία δηλαδή 4-5 μηνών και αμέσως ξεκινάει το έργο και όποιες παραπάνω αξιώσεις γίνουν οι ιδιοκτήτες το βρίσκουν μετά το πέρας του έργου ή κατά την κατασκευή του έργου. Είναι ένας νόμος ο οποίος έχει λύσει τα χέρια πάρα πολύ σε όλους μας. Μάλιστα. Να πάμε λίγο όμως και στα άτομα που σας πλαισιώνουν σε αυτήν την νέα προσπάθεια, παλιά και καινούργια. Βλέπουμε μια συνεχή ενημέρωση και στα τοπικά μέσα με νέες υποψηφιότητες ή και με υποψηφιότητες και συνεργατών σας που είναι μαζί σας αυτά τα τελευταία χρόνια στην Δημοτική Αρχή. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία επιλέγετε, Δήμαρχε, τους συνεργάτες σας συνολικά ως παράταξη και εσείς προσωπικά και τι στίγμα θέλετε να δώσετε και μέσα από αυτές τις συνεργασίες με τα πρόσωπα και εν ώψη των εκλογών? Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι πάντα ξεκάθαρος με τον κόσμο, όπως ήμουν και πριν εκλεγώ δήμαρχος, έτσι και σαν δήμαρχος θέλω να είμαι ξεκάθαρος και απλός και κατανοητός σε αυτό που θέλω να κάνω. Mm-hmm. Οπότε οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιά μου, είτε αυτοί συνεχίζουν από την προηγούμενη θητεία που διανύουν ήδη, είτε συμμετέχουν για πρώτη φορά, το μόνο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους και το οποίο ξεκαθαρίζω είναι ότι εμείς ασχολούμαστε αυστηρά με τη δουλειά του Δήμου σαν τεχνοκρατικό κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε την πολιτική μας θέση, έχουμε τις απόψεις μας, ο καθένας τις πεπιθήσεις της πολιτικής, αλλά την ταυτότητά τους, αλλά εδώ είμαστε αυστηρά για το Δήμο και ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει να το παίξουμε κομματάρχες, δεν μας ενδιαφέρει να το παίξουμε ρυθμιστές των εξελίξεων όσα αφορά σε άλλα επίπεδα εκλογής, είτε είναι βουλευτικές, είτε είναι πρωτοβουλευτικές, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, είτε κομματικές. Εμείς ασχολούμαστε αυστηρά με το Δήμο, αυστηρά με τη δουλειά. Και φαίνεται και στον κόσμο ότι δεν έχουμε άλλες προθέσεις εκτός του Δήμου. Ο Δήμος είναι πρώτη προτεραιότητα και αυτό κάνουμε. Άλλωστε και εγώ, όποιος με παρακολουθεί και οι στενοί μου συνεργάτες, αλλά και οι οικοί μου, για 5 χρόνια ασχολούμαι αυστηρά και μόνο με το Δήμο, χωρίς να έχω καμία άλλη σχολεία, ούτε καν ένα χόμπι. Αφιερωνόμαστε 100%. Όποιος έχει όρεξη για δουλειά και θέλει να είναι ξεκάθαρος με τον κόσμο, ανιδιοτελώς, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιό μας. Και αυτό νομίζω περνάει και πολύ ευχάριστα και στον κόσμο. Σαφής. Μου δίνετε την καλύτερη πάσα να κάνω το επόμενο ερώτημα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις βασικά θέλω να σας θέσω πριν σας ευχαριστήσω και σας αποδεσμεύσουμε. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που λέτε. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται ποιο είναι το συστατικό επιτυχίας στο Δήμο Ζηρού και στην υλοποίηση του προγραμματισμού έργων και στην χάραξη μιας συγκεκριμένης πορείας. Και το λέω αυτό διότι ο Δήμος Ζηρού έχει, αν παρακολουθήσει κανείς, και υψηλή απορροφητικότητα και σε συγκεκριμένα έργα τα οποία έχουν να κάνουν και με την σύνδεση με τη χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ και κακά τα ψέματα έχετε αναγνωριστεί και από πολιτικούς χώρους και από την ίδια την κυβέρνηση που δεν έχετε και, ας το πούμε, καμία ιδεολογική ή πολιτική προσέγγιση. Και αυτό νομίζω είναι θετικό. Το είπατε πολύ ωραία αυτό, ναι. Όχι, αγαπητέ Δήμαρχε, έγινε δημόσια αυτό. Ο Υπουργός έφερε το παράδειγμα του Δήμου Ζηρού ως παράδειγμα απορροφητικότητας. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, εδώ γενικά στην τοπική αυτοδιοίκηση ισχύει το εξής. Και το είχα διαπιστώσει από την αρχή και το εφαρμόσαμε με επιτυχία. Δουλεύει σε στάδια. Αρχικά κάνεις τον προγραμματισμό σου, ο οποίος απαιτεί να έχει ισχυρή βούληση πολιτική και να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή από την αρχή θα πεις ότι εγώ θα εκτελέσω αυτά και αυτά τα έργα και θα ασχοληθώ πολύ ζεστά με αυτόν τον τομέα που με ενδιαφέρει και είναι αυτός ο τομέας. Παράδειγμα, έργα περιβάλλοντος. Mm-hmm. Εκεί τι κάνεις. Προγραμματίζεις στο πρώτο στάδιο. Σε δεύτερο, αποφασίζεις, αποφασίσεις, μελετάς και οριμάζεις, που είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι και απαιτεί πολύ χρόνο. Και εφόσον καταλήξεις σε όριμες μελέτες, μετά αρχίζεις και δημοπρατείς. Η πείρα μου αυτά τα 5 χρόνια μου έχει δείξει ότι αν υπάρχουν τα 2 πρώτα στάδια που είπατε, δηλαδή του προγραμματισμού και της ορίμανσης των μελετών, η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Γιατί είναι εύκολη? Γιατί όλοι οι οργανισμοί, τα υπουργεία, τα τομεακά προγράμματα, τα ΕΣΠΑ, οι περιφέρειες, ψάχνουν να απορροφήσουν οι Δήμοι τα κονδύλια τα οποία έχουν. Το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει απορροφητικότητα. Mm-hmm. Άρα, όταν ο Δήμος έρχεται με μια έτοιμη πρόταση, με μια όρημη πρόταση, είναι σχεδόν αδύνατο να μην χρηματοδοτηθεί. Αυτό που μένει δηλαδή στους Δήμους και στους Δημάρχους τι είναι? Να έχουν μια ξεκάθαρη στόχευση από την αρχή της θητείας και να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουν και να οριμάσουν, να μελετήσουν και να οριμάσουν αυτές τις προτάσεις τις οποίες εξαγγείλουν προεκλογικά.
σε εμάς εδώ στο Δήμο μας. Όλοι ξέρουν ότι αυτά που θα πω προεκλογικά, γιατί το έχω πει ότι προεκλογικά δεν θα κατέβω και θα το ψηφίσω την παιδιά, γιατί έκανα αυτά τα προηγούμενα. Θα πω ότι θα γίνουν αυτά τα 5 πράγματα εδώ στην Ελλάδα, αυτά τα 3 στο δασπορτικό, συμμαζεμένα. Αυτά θα γίνουν στα χωριά μας, συμμαζεμένα θα ξέρουν όλοι ότι θα γίνουν αυτά όμως. Άρα και εσείς πρέπει να μας ψηφίσετε, γιατί θα γίνουν αυτές οι δουλειές. Αυτή είναι η πεποίθησή μου, αυτό είναι το σχέδιο το οποίο εφαρμόζουμε εμείς και νομίζω είναι και η λογική, έτσι. Μάλιστα. Σαφής. Ένα τελευταίο ερώτημα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση συνολικά στην Ήπειρο, αλλά και σε όλους τους δήμους της περιφέρειάς μας, σχετικά με αυτή την ιστορία, για να γίνω πιο σαφής, με την διαδικασία της επένδυσης για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή της Ήπειρου. Και βλέπουμε και υποψήφιους και δημάρχους, υποψήφιους περιφερειάρχες να τοποθετούνται σε σχέση με τη συγκεκριμένη επένδυση. Εσείς έχετε γίνει γνώστης των συγκεκριμένων αυτών επενδυτικών σχεδιασμών και τι άποψη έχετε? Βεβαίως, και έχω γίνει γνώστης, άλλη μόνο αν δεν ήξερα και αν δεν παρακολουθήσω τις εξελίξεις. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω πάντα να είμαι πρακτικός και τεχνοκρατικός στις αποφάσεις μου. Το κράτος αποφάσισε ότι στην Ήπειρο υπάρχει ένα μεγάλο φύτασμα υδρογονανθράκων. Άρα τι, υπάρχει ένα περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού, το οποίο πρέπει να ερευνήσουμε, να δούμε σε τι μέγεθος υπάρχει, πώς μπορούμε να το εξορίξουμε, θα πηγαίνει και πέρα, θα το εκμεταλλευτούμε. Αυτή είναι η βασική αρχή, η οποία ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις εξορίξεις των υδρογονανθράκων. Οφείλουμε όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, κατά την άποψή μου, να ενισχύσουμε αυτή την απόφαση που έχει το ελληνικό κράτος. Είναι κρατική υπόθεση καταρχήν. Έτσι. Γιατί όταν αποφασίζει η Ελληνική Βουλή και λέει ότι παιδιά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κοίτασμα και είναι προς όφελος του ελληνικού λαού, να γίνει καταρχήν η έρευνα, να δούμε ποιο είναι το μέγεθός του, ποιο είναι αυτό το περιουσιακό στοιχείο που έχουμε και κατά δεύτερο χρόνο να το εξορίξουμε, οφείλουμε νομίζω όλοι να σταθούμε δίπλα στην απόφαση που παίρνει οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι και να είμαστε δίπλα στην Ελληνική Βουλή. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή εμείς δεν είμαστε μόνο εδώ για τα χρήματα, αλλά είμαστε και για την ποιότητα ζωής των δημοτών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιες εξορίξεις, εγώ σαν δήμαρχος και σαν μηχανικός πάνω απ' όλα περιμένω να δω τι θέση θα πάρουν τα τεχνικά επιμελητήρια, τι θέση θα πάρει οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες είναι ξεκάθαρες όμως, αλλά τι θέση παίρνουν και η εταιρεία η οποία κάνει τις έρευνες και προφανώς θα προχωρήσει και στις εξορίξεις. Όταν θα υπάρχει μια ξεκάθαρη άποψη και τοποθετηθούν όλοι αυτοί, τότε νομίζω και εμείς θα έχουμε και την ενημέρωση που πρέπει, αλλά και νομίζω θα είμαστε και αυτοί που είτε θα βοηθήσουμε, είτε θα βάλουμε, να μην πω τις ανασχέσεις, να βάλουμε τους συνδυασμούς, ώστε να γίνουν όσο καλύτερα γίνεται για τον ελληνικό λαό και για την περιοχή μας η δραστηριότητα αυτή. Μάλιστα. Κάποιες δικλείδες ασφαλείας δηλαδή στην συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα. Βεβαίως. Και πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση η οποία οφείλει και το ελληνικό κράτος να μας παράσχει. Έτσι. Γιατί έχει γίνει μια ενημέρωση ήδη από την ΕΛΠΕ, τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά εγώ σαν μηχανικός περιμένω να δω και το τεχνικό επιμελητήριο του θα πει. Μάλιστα. Σαφής. Λέω για παράδειγμα, πιάνω μια παράμετρος, έτσι. Βέβαια υπάρχει και μια άποψη, την οποία άκουσα και από τον Δήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Τσιρογιάννη, ο οποίος έβαλε και το ζήτημα ότι πολλές φορές το κεντρικό κράτος πετάει το μπαλάκι και στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να την έχει καλέσει σε μια διαβούλευση, γιατί καλώς ή κακώς το τι παράγει ή ποιος είναι ο νέος σχεδιασμός ανάπτυξης της περιοχής της Ηπείρου και των Δήμων είναι και μια κουβέντα που έχει βασικό ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση ή πρέπει να έχει. Μακάρι όλη η ανάπτυξη της περιοχής να έπεφτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Το λέμε άλλωστε σε όλους τους οποίους φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ και για αυτή την κουβέντα και εύχομαι να μας δοθεί δυνατότητα και εδώ από κοντά στο στούντιο να σας έχουμε μια ημέρα σε αυτή την ό,τι θέλετε και όσο χρόνο θέλετε, γιατί και μπορούμε να εξειδικεύσουμε και πολλά θέματα και ως γνωστόν εμείς παίρνουμε θέση, δεν είμαστε αφήξεις σε πολλά ζητήματα, οπότε όποια κουβέντα μας θα έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Αυτή καλά, ευχαριστώ πολύ. Ήταν αγαπητοί φίλοι και φίλες ο Δήμαρχος Ζηρού, ο κ. Καλατζής, με τον οποίο